Καλώς ήρθες στο κανάλι. Σήμερα δείχνουμε πώς μπορώ να στήσω στην πιο light εκδοχή του, στην πιο ελαφριά εκδοχή του, το σακίδιό μου για μια 24ωρη εξόρμηση, παύλα διαβίωση στο βουνό. Ακούπας κάτω, παιδί μου! Ωραία είναι ζωή έξω, κύριε. Καλό φαγητό. Δεν το σηκώσε τα πόδια, παιδί μου, πάνω. Για να είναι όσο πιο ελαφρύς γίνεται ο φόρτος μου, θα πρέπει να χρησιμοποιήσω οπωσδήποτε ένα ελαφρύ σακίδιο. Και αυτό δεν είναι άλλο από το σακίδιο που θα σας δείξω σήμερα. Είναι το Dukan 30 της Mammoth, το οποίο ζυγίζει μόλις 920 γραμμάρια. Κάτι που έχω επαναλάβει και σε προηγούμενα βίντεό μου είναι ότι για να είναι κάτι χρηστικό δεν χρειάζεται απαραίτητα να γράφει η ετικέτα του tactical για να μας κάνει. Έτσι, μπορούμε να βρούμε εναλλακτικές επιλογές στον τομέα του mountaineering και αυτή είναι μία από τις προτάσεις που έχω σήμερα για εσάς. Το Dukan 30, όπως και τα περισσότερα σακίδια, έρχεται με μία ενισχυμένη βάση. Έχει περαστεί και με DWR, δηλαδή είναι water repellent, σε καμία περίπτωση αδιάβροχο. Βέβαια, δίνεται και η επιλογή της περαιτέρω διαβροχοποίησης, της ενίσχυσης στα διαβροχοποίησης με το κάλυμα πάνω στο σακίδιο, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα πρότεινα να εμπιστευόμαστε τα καλύματα και ό,τι θέλουμε να είναι αδιαβροχοποιημένο, να τα αδιαβροχοποιούμε με dry bags ή με σακούλες ή με οτιδήποτε άλλο υλικό έχουμε στα χέρια μας. Οπότε έχουμε μία πλάτη όπου είναι πλήρως ρυθμιζόμενη με μαξιλαράκι στη μέση που αφήνει έτσι ένα κενό στην πλάτη και στο σακίδιό μας ώστε να μπορεί να περνάει ο αέρας, να αναπνέει, να μην υδρώνουμε κατά τη διάρκεια έντονης δραστηριότητας. Πράγμα το οποίο το βρίσκω στα πολύ πολύ θετικά οποιοδήποτε σακιδίου. Ωστόσο, η μεταφορά του γίνεται ιδιαίτερα άνετη καθώς έχει τρία σημεία προσαρμογής, όπως θα έπρεπε να έχουν όλα τα σακίδια που επιλέγουμε, έτσι ένα ψηλά, ένα εδώ και στη μέση, καθώς να έχουν και η μάντα στήθους. Εδώ η μάντα στήθους έχει αντικατασταθεί από λάστιχα, πράγμα το οποίο δίνει, γλιτώνει έτσι από το βάρος. Εδώ πέρα θα βρείτε μία μικρή θήκη για διάφορα πράγματα που μπορείτε να χρειαστείτε μαζί σας, σε καμία περίπτωση ούτε αυτή η θήκη αδιάβροχη. Και από εδώ υπάρχει πρόβλεψη, υπάρχει ένα λάστιχο για μπατόν τα οποία είναι πτυσσόμενα σπαστά. Από εκεί και πέρα έχουμε δύο εξωτερικά διχτάκια τα οποία είναι ελαστικά. Μπορείς να αποθηκεύσεις κάποιο αδιάβροχο, κάποιο μπουκάλι νερό, κάποιο αντιανεμικό, οτιδήποτε. Υπάρχει πρόβλεψη και για το σύστημα των μπατών να μπορεί να μπει στην πλάτη. Ο κύριος όγκος του σακιδίου, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το concept, είναι ένας καθαρός χώρος που εδώ μπαίνουν όλα τα υλικά και δεν έχει επιμέρους χωρίσματα. Ο μόνος διαχωρισμός που υπάρχει είναι εδώ για το υδροδοχείο πλάτης, το οποίο έρχεται με το καθιερωμένο πλέον γατζάκι εδώ. Ωστόσο, εγώ προσωπικά δεν προτιμώ να χρησιμοποιώ υδροδοχείο πλάτης, καθώς πολλές φορές μπορεί να τρυπήσει οτιδήποτε, να υπάρχει κάποια διαρροή και εκεί πέρα που νομίζουμε ότι έχουμε νερό, να βρεθούμε χωρίς νερό. Γι' αυτό εγώ προσωπικά προτιμώ παραδοσιακό μπουκαλάκι. Επίσης, στο πάνω μέρος θα βρούμε μια εξωτερική θήκη με γατζάκι για προσωπικά αντικείμενα, κλειδιά, και στο εσωτερικό άλλη μια θήκη με διχτάκι. Θεωρώ ότι είναι φοβερά εργονομικό, άνετο, ελαφρύ, καθόλου ογκώδες. Εντάξει, είναι πολύ λεπτή η γραμμή του, ακόμα και αν του βάλω πολλά πράγματα θα κρατήσει τη φόρμα του. Υπάρχει πρόβλεψη εδώ πέρα αλουμινίου ώστε να κρατάει το βάρος στον τρόπο που πρέπει να είναι, να μην σακουλιάζει, να μην γέρνει η τσάντα και να πέφτει όπως πρέπει πάνω στην πλάτη μας. Το θεωρώ ένα αρκετά αξιόπιστο και καλό σακίδιο. Για να ξεκινήσω τώρα να το στείνω, να δείτε τι θα έπαιρνα μαζί μου για μια 24ωρη εξόρμηση, θα βάλω πρώτα απ' όλα ένα 40 λίτρο dry bag. Το σακίδιο είπαμε είναι 30 λίτρο, προσπαθώ έτσι να είναι λίγο πιο μεγάλο ώστε να μην μου δημιουργεί περιορισμούς
στο χώρο μου, έτσι, και το βάζω εδώ στο κύριο μέρος του σακιδίου μου, το εφαρμόζω από μέσα. Αυτό το πράγμα μπορείτε να το αντικαταστήσετε με κάποια σακούλα, πλαστική ή οτιδήποτε. Θεωρώ πιο ανθεκτικά τα dry bags για αυτή τη δουλειά. Αυτός ο καθένας μπορεί να χρησιμοποιεί ό,τι τον βολεύει. Και μέσα εδώ τώρα θα συνεχίζω να προσθέτω τα υλικά μου, αυτά τα οποία θεωρώ ότι χρειάζονται μια περαιτέρω ασφάλεια, δηλαδή μια δεύτερη αδιαβροχοποίηση. Θα τα αδιαβροχοποιήσω και κατά μόνας, έτσι όπως το σύστημα ύπνου μου θα μπει σε διαφορετικό dry bag κτλ. Τα πράγματα τα οποία δεν με νοιάζει αν έχουν μια μονή στρώση αδιαβροχοποίησης, θα τα αφήσω απ' έξω. Αν και τα dry bags σε γενικές γραμμές με βοηθούν στην κατανομή των υλικών μου, δηλαδή ξέρω ότι εκεί βρίσκεται το φαγητό με το σύστημα φαγητού μου, εκεί βρίσκεται το σύστημα ύπνου μου, έτσι και μας βοηθάει να τα επιλέγουμε μέσα από το σακίδιο, ωστόσο η χρήση μόνο dry bags δημιουργεί διάφορα κενά στο σακίδιό μας, τα οποία θα μπορούσαμε να τα αξιοποιήσουμε σφινώνοντας πράγματα εκεί, ώστε να γλιτώσουμε χώρο. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε έτσι λίγο συνετή διαχείριση των dry bags, να μην φορτώνουμε το σακίδιό μας με πάρα πολλά και να μπορούμε να κάνουμε μια διάκριση στο τι χρειάζεται μια έξτρα διαβροχοποίηση, όπως σίγουρα το sleeping bag μου ή κάποια ρούχα, και στο τι ίσως να μην χρειάζεται περαιτέρω διαβροχοποίηση, πέρα από τη βασική. Θα ξεκινήσω βάζοντας στο σακίδιό μου πρώτα τα πράγματα τα οποία θα χρησιμοποιήσω τελευταία, έτσι ώστε να βγαίνουν με την αντίθετη σειρά, και αυτό είναι το σύστημα ύπνου μου, το οποίο θα το βάλω εδώ σε ένα dry bag, το οποίο είναι έτσι, μπορείς να το διακρίνεις μέσα στο βράδυ. Θα χρησιμοποιήσω ένα sleeping bag το οποίο ζυγίζει λιγότερο από ένα κιλό, συγκεκριμένα είναι 740 γραμμάρια και το comfort του είναι στους 15 βαθμούς Κελσίου. Αυτό σημαίνει ότι, εντάξει, αν δεν είναι βαρύς χειμώνας, δεν χρειάζεται να πάρω το sleeping bag της Καρίνθια, έτσι, που είναι για πλην 15, μπορώ να βολευτώ με αυτό. Και για να το ενισχύσω, θα βάλω ένα liner, το οποίο έχουμε ξαναπεί, τα liners βοηθούν στην μακροζωία των sleeping bags μας, να μπορώ να μπω μέσα, ακόμα και αν είμαι λερωμένος, να μην χρειάζεται να πλένουμε κάθε φορά το sleeping bag. Επίσης, υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα liners, αυτό δεν είναι ένα από αυτά, τα οποία προσδίδουν ακόμα μεγαλύτερο comfort zone, είναι τα λεγόμενα thermal liners, που μπορούν να ενισχύσουν το comfort zone των υπνόσακών μας. Δηλαδή, αν αυτός ο υπνόσακος είναι για 15 βαθμούς comfort, με ένα thermal liner μπορώ να το ρίξω από 7 μέχρι και 10 βαθμούς, αναλόγως το περιβάλλον, την ποιότητα του liner, του πόσο κρυώνω κτλ. Οπότε είναι κάτι το οποίο μπορούμε να έχουμε υπόψη μας, και βλέπετε ότι μόνο με αυτά τα δύο, με λιγότερο από ένα κιλό δηλαδή, έχω ήδη στήσει το σύστημα ύπνου μου για να μην χρειάζεται να κουβαλάμε έξτρα πράγματα μαζί μας. Είναι καλό να βγάζουμε όσο το δυνατόν περισσότερο αέρα από τα dry bag μας, έτσι να μην καταλαμβάνει περιττό χώρο μέσα στον υπόλοιπο σάκο. Το επόμενο πράγμα που θα μπει μέσα είναι το πόντσο μου και τα ποντζολάστιχά μου μαζί με λίγη αρτάνη. Δεν χρειάζομαι περισσότερα πράγματα για να φτιάξω το κατάλημά μου. Έχω ανεβάσει πάλι βίντεο, οπότε μπορείτε να δείτε πώς μπορείτε να φτιάξετε ένα πρόχειρο κατάλημα, ένα λεγόμενο γιατάκι, μόνο με αυτά τα υλικά, αν πάτε στα προηγούμενα βίντεο και το δείτε. Αυτά είναι υλικά τα οποία δεν χρειάζεται να τα διαβροχοποιήσω. Δεν με αφορά άμα βραχούν ή όχι, έτσι κι αλλιώς αυτός είναι ο ρόλος τους. Υπάρχουν και πιο ελαφριά πόντσο στην αγορά. Αυτά είναι του κοινού, ποντσολάστιχα συγγνώμη, στην αγορά. Αυτά είναι του κοινού εμπορίου. Μπορείτε να βρείτε και χαμηλότερης ευκρίνειας και πιο ελαφριά, με πλαστικό τελείωμα εδώ πέρα. Θα γλιτώνατε αρκετά από το βάρος αν βρίσκατε αυτά. Ωστόσο, εγώ δεν έχω αγοράσει ακόμα. Έχω σκοπό στο μέλλον να τα πάρω. Οπότε, ναι, θα τα βάλω έτσι τώρα μέσα. Το πόντσο δεν χρειάζεται να συσκευάζεται πάντα σε αυτή τη μορφή. Μπορεί να μπει και τελευταίο
στο φόρτο μας, ξεδιπλωμένο, και απλώς να ψηλαφίσουμε το σάκο μας, να δούμε πού υπάρχουν κενά στον αέρα μας και εκεί με το χέρι να σπρώξουμε το πόντζο μας, ώστε να γλιτώσουμε έτσι χώρο από τον όγκο όπως αναφέραμε προηγουμένως. Ένα από τα συνήθη λάθη που κάνουμε είναι να επιλέγουμε βαριά φλις ώστε να μας κρατούν προστατευμένους από τα στοιχεία. Εγώ διαφωνώ με αυτό, εκτός αν κάποιος δεν έχει. Θεωρώ ότι η καλύτερη λύση όταν σταματήσω να περπατάω είναι να φορέσω το down jacket μου. Τα down jackets είναι φτιαγμένα από πούπουλο. Υπάρχουν και down jackets από, που έχουν γέμισμα από άλλα υλικά. Αλλά διαλέγουμε από πούπουλο, καθώς καταλήγουν να είναι τα πιο ελαφριά και αυτά τα οποία μπορούν να πάρουν το μικρότερο δυνατό σχήμα για να χωρέσουν στο φόρτο μας. Θεωρώ σχεδόν απαραίτητο να έχουμε όλοι μας από ένα down jacket, αν και μπορούμε να πορευτούμε και με το fleece, απλά όπως είπαμε το σημερινό βίντεο έχει να κάνει με το βάρος, οπότε σε καμία περίπτωση δεν θα πρότεινα κάποιο βαρύ fleece ή κάποιο βαρύ μπουφάν για την εξόρμησή μας. Έχουμε δείξει σε προηγούμενο βίντεο πώς κάνουμε το layering, οπότε θεωρώ έτσι ότι είναι λίγο δεδομένη γνώση και προχωράμε παρακάτω. Λοιπόν, και πάμε τώρα στο σύστημα φαγητού. Αυτή είναι μια μικρή τσαντούλα η οποία προβλέπεται να φιλοξενήσει όσα πράγματα χρησιμοποιώ και μετά δεν θα τα ξαναχρειαστώ, το οποίο αποτελείται από ένα πανάλαφρο καμινέτο, ένα μικρό γκάζι μίξης προπανίου βουτανίου για χαμηλές θερμοκρασίες και έναν αναπτήρα τύπου φλόγιστρο, ώστε να μην χρειάζεται να πειραματίζομαι με σπινθυριστές ή με απλούς αναπτήρες BIC τη στιγμή που θα έχω ανάγκη. Οπότε αυτά τα τρία πραγματάκια συντελούν ένα αποτελεσματικό σύστημα φαγητού. Μέσα εδώ επίσης είναι και ο φακός κεφαλής μου μαζί με τις μπαταρίες που φέρει πάνω του, καθώς και τρεις έξτρα μπαταρίες. Όλα αυτά θα διαβροχοποιηθούν μαζί. Εδώ τώρα στην μπροστινή τσέπη του σακιδίου μου έχω αυτό το ωραίο φιλτράκι της MSR, δεν θέλει να βγει, το οποίο είναι πανάλαφρο, μπορεί να λειτουργήσει και για να πιούμε νερό άμεσα από κάποια πηγή νερού, αλλά και για να γεμίσουμε τα μπουκάλια μας. Θεωρώ ότι κανείς δεν πρέπει να φεύγει από το σπίτι του χωρίς να έχει ένα φίλτρο νερού. Βέβαια, δεν βασίζομαι στο φίλτρο νερού, ακόμα και αν ξέρω ότι εκεί που θα πάω θα βρω νερό. Πάντα θα έχω προβλέψει να έχω νερό μαζί μου. Θα προσπαθώ να αποφύγω να πιω από αυτό που έχω φέρει μαζί και να χρησιμοποιώ πάντα τις πηγές που θα βρίσκω, τα ποτάμια κτλ. Για να γεμίζω, για να μαγειρεύω, για να πίνω άμεσα από το φίλτρο της MSR. Αν έχουμε σκοπό να περπατήσουμε πάρα πολύ, ναι, τότε σε αυτή την περίπτωση είναι καλό να έχουμε κάποια έξτρα ζευγάρια κάλτσες, ώστε να μπορούμε να τα αλλάζουμε δηλαδή ένα 15-20 χιλιόμετρα. Αν όμως δεν έχουμε σκοπό να περπατήσουμε τόσο πολύ, δεν θεωρώ ότι χρειαζόμαστε πάνω από δύο ζευγάρια, δηλαδή αυτό που φοράμε και άλλο ένα το οποίο το έχουμε εκεί σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Καλό είναι όλα όσα έρχονται σε επαφή με το δέρμα μας να είναι από σωστά υλικά, δηλαδή να είναι από μερίνο μαζί με συνθετικό, ώστε να μην μυρίζουν και να έχουν τις ιδιότητες διαπνοής που έχουμε εξηγήσει πάλι. Δηλαδή, δύο ζευγάρια κάλτσες από μερίνο είναι ό,τι χρειαζόμαστε. Με το ίδιο ζευγάρι, τα ίδια ζευγάρια δηλαδή μπορούμε να τα αλλάζουμε, ώστε το ένα να στεγνώνει, το άλλο να το φοράμε και μετά να χρησιμοποιήσουμε τα ίδια. Δεν έχουμε την πολυτέλεια στο βουνό να φοράμε πάντα καθαρά ρούχα. Και στο εσώρουχο. Ένα εσώρουχο μερίνο δεν θα μυρίσει το ίδιο με ένα έτσι από τα συνηθισμένα αυτά τα εσώρουχα που φοράμε στην καθημερινότητά μας. Οπότε, ακόμα και με ένα εσώρουχο, αν δεν βραχεί, δεν πάθει κάτι έτσι πολύ μη ανατρέψιμο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ίδιο. Όσο και για το ίδιο δηλαδή ισχύει και για τα base layer μας. Μερίνο, διαπνέον, δεν βρωμάει. Κάποια στιγμή θα μυρίσει, αλλά δεν βρωμάει αυτό το του συνθετικού. Ναι, μπορούμε να είμαστε περισσότερο επιλεκτική από εδώ και πέρα στο τι θα πάρουμε μαζί μας και εφόσον μιλάμε για ένα βίντεο που
προτείνουμε τον ελαφρύτερο δυνατό φόρτο για μια 24ωρη εξόρμηση. Εγώ προσωπικά μπορώ να πω ότι ένα από όλα από αυτά που φοράμε, ζευγάρι κάλτσες, base layer και εσώρουχο, plus ένα. Γι' αυτό. Εκτός αν έχουμε σκοπό, όπως είπαμε πριν, να προσπαθήσουμε τόσα πολλά χιλιόμετρα και χρειάζεται αλλαγή κάλτσας. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όταν αλλάζω την κάλτσα μου, την προηγούμενη βγαίνει εκτός επιχείρησης. Την αφήνω στα εξωτερικά τσεπάκια του σακιδίου μου, περιμένω να στεγνώσει και όταν έρθει η σειρά της, την ξαναφοράω. Οπότε εγώ προσωπικά ένα base layer με ένα ζευγάρι κάλτσες το θεωρώ υπέρα αρκετό, ώστε να περάσω ένα όμορφο 24ωρο, μπορεί και περισσότερο έξω και έχω πολύ περισσότερο χώρο για τα υπόλοιπα πράγματα τα οποία μπορώ να πάρω μαζί μου. Τώρα, για φαγητό έχουμε ξανακάνει αυτή την κουβέντα και σε προηγούμενα βίντεο. Θεωρώ ότι τα φαγητά τα οποία χρειάζονται νερό για να τα προετοιμάσουμε είναι καλύτερα να τα παίρνουμε μαζί μας τους χειμερινούς μήνες. Είναι πολύ ελαφριά, αλλά απαιτούν αρκετό νερό. Οπότε, αν ξέρω ότι θα είμαι κοντά σε κάποια πηγή ή κοντά σε κάποιο ποτάμι, τότε μπορώ να πάρω, ας πούμε, τις Tactical Food Pack, συσκευασμένα φαγητά, τα οποία είναι πολύ ελαφριά. Αν είναι να πάω έξω κάποιον θερινό μήνα, δεν θα επιλέξω φαγητά τα οποία απαιτούν πολύ νερό για να προετοιμαστούν. Φυσικά, τελευταία και στο πάνω μέρος, θα βάλω τα διάβροχά μου. Ώστε να είναι προσβάσιμα σε περίπτωση που ο καιρός αλλάξει. Ο φόρτος βρίσκεται περίπου εδώ, που είναι το χέρι μου. Όλο αυτό εδώ πέρα, το υπόλοιπο, περισσεύει για να πάρω νερά μαζί μου, σοκολάτες, τζιμπιδόνια, οτιδήποτε θα μου φτιάξει τη διάθεση. Θα με βοηθήσει να περπατήσω και θα μπορέσω μετά να το ξεφορτωθώ και να μην το κουβαλάω σε ενδεχόμενο που δεν θέλω. Αφού ρυθμίσω το σακίδιο μου ώστε να εφάπτεται σωστά, τώρα νιώθω ότι και το βάρος είναι σωστά κατανεμμένο πάνω μου, ώστε να διαμοιράζεται μεταξύ μέσης και ώμων. Έτσι, και είμαι έτοιμος να περπατήσω όσα χιλιόμετρα θέλω και να κοιμηθώ όπου χρειαστεί. Ευχαριστώ που παρακολούθησες και αυτό το βίντεο. Για οποιασδήποτε απορίες ή για οποιαδήποτε συζήτηση, μην διστάσεις να αφήσεις ένα σχόλιο. Πάτε ένα subscribe και ένα like που μας στηρίζει πάρα πολύ στο YouTube, ώστε να μας προωθεί ο αλγόριθμος. Μέχρι τότε, τα λέμε.